Γεια σας φίλοι μου, είμαστε εδώ για ένα νέο βίντεο στο κανάλι. Όπως βλέπετε δεν είμαι μόνος μου σήμερα. Έχουμε τον Κωστάκη. Και γιατί έχουμε τον Κωστάκη? Για να δοκιμάσουμε το νέο Pro Evolution. Όχι τον demo, έχω το κανονικό παιχνίδι και είμαστε έτοιμοι να το δοκιμάσουμε. Θα μπούμε σε πολύ απλά πράγματα. Βλέπουμε το μενού, εντάξει το μενού δεν έχει αλλάξει πολύ από το 18. Okay, μια χαρά εύκολο το βρίσκω το μενού, το αρχικό μενού του Pro. Δεν θα αναλύσουμε πολύ τα game modes. Ούτως ή άλλως δεν έχει καινούργια πράγματα στα game modes. Έχει κάποια καινούργια πράγματα στο My Club, αλλά αυτό ίσως το δούμε άλλη στιγμή. Σε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο θα αναλύσουμε το gameplay, θα παίξουμε δύο ματσάκια μεταξύ μας. Τώρα μπορούμε να παίξουμε και κανονικά 10 λεπτά ματς και όχι 5 λεπτά που είχε το demo. Οπότε πάμε να παίξουμε δύο ματσάκια, να δούμε πώς είναι το παιχνίδι και να τα πούμε στο τέλος για το παιχνίδι. Οπότε πάμε. Λοιπόν, τι θα πάρεις? Bike. Τι λες να πάρεις? Λέγε, τι θα πάρεις? Μην πάρουμε τις ομάδες που είχαμε πάρει στο demo. Εντάξει, ναι. Είχαμε πάρει Liverpool, Schalke και όλα αυτά. Μπαρτσελόνα. Να πάρω. Κάτι από Ιταλικό, λέω να πάρω. Κι εγώ ψινόμα από Ιταλικό. Αυτό πάρει Ρώμα. Θέλω να πάρω κάτι διαφορετικό. Που έχουμε το γαλλικό. Θα πάρω Λιόν. Οπότε έχουμε Λιόν, Ρώμα. Στάδιο. Τι στάδιο έχει? Α, ναι. Λοιπόν. Έχουμε εντάξει Camp Nou, Velden, Sarina, τα είχαμε δει. Anfield εννοείται. Emirates, ok. Τζουζέπε Μεάτσε και Σανσίρου, το οποίο έχει σαν δύο διαφορετικά γήπεδα. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ στη ζωή μου. Στάδιο Ολύμπικο, ok. Σεν Τζέικο Πάρκ, πάρα πολύ ωραία για τη Βασιλεία. Ωου! Ωου! Ενδιαφέρον. Ήλκερ. Σαρτσόγλου. Σπορ Κομπλέξ. Παίζει να έχει όλα τα ονόματα από τότε που ιδρύθηκε η Φενέρ. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου γήπεδα, τα οποία ναι, έλειπα από το Pro, υπήρχε στο Pro 9, 10, 11, νομίζω αυτά τα Pro υπήρχε το στάδιο της Sporting. Αλλά τα πιο όμορφα γήπεδα για μένα, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι το Ajax, το οποίο έχει γίνει και ο Johan Cruyff Arena. Εντάξει, το Maracana και αυτά. Αυτό πρέπει να είναι Vasco da Gama. Allianz Parque, κάποιο είναι αυτό και δεν θυμάμαι ποιο είναι. Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Αυτό πρέπει να είναι και αυτό βραζιλιάνικο. Λογικά αυτά ναι, είναι βραζιλιάνικα. Εντάξει, έχει αρκετά Βραζιλία και Αργεντινή. Εδώ είναι το της Μπόκα. Εστάδιο Μονουμεντάλ. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, αλλά και αυτό μου φαίνεται έτσι στυλ βραζιλιάνικο και αυτό. Αυτό είναι το εθνικό στάδιο της Χιλής. Ναι, γενικά πολλά. Εντάξει, Αϊτάμα Stadium το οποίο το έχει από πολύ παλιά. Konami Stadium εννοείται ότι αυτό υπάρχει παντού και το έχουν οι μισές ομάδες στο Pro. Εντάξει, εδώ πάμε σε κάποια που τα έχει, είναι λίγο σαν default. Αυτό είναι, μοιάζει με το Camp Nou, αυτό μοιάζει, δεν ξέρω με τι μοιάζει. Εντάξει, δεν είναι τα default του Pro νομίζω, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτά τα είχε από πέρσι. Το Sports Park εδώ πέρα για τις μικρές ομάδες. Village Road. Ναι, έχει πάντα. Όπα, αυτό πρέπει να είναι καινούργιο νομίζω. Δεν παίζει να το είχε αυτό νομίζω. Yeah, δεν νομίζω ότι το είχε. Ωραία, έχει πάντως γηπεδάκια. Πες League Stadium. Σαν το Konami είναι αυτό. Είναι το ίδιο με Konami. Δεν πρόσεξα πώς ήταν το Konami. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Να βάλουμε ένα περίεργο. Τι λες, ποιο να βάλουμε? Ποιο λες να βάλουμε? Να βάλουμε τη Φενέρ. Να βάλουμε Ζωζέ Αλβαλάδ. Θα βάλουμε βράδυ. Να βάλουμε και τις συνθήκες, να δούμε τι γίνεται με το τέτοιο. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, ένα από τα δύο, ποιο λες? Εγώ λέω να δοκιμάσουμε λίγο τη Φενέρ. Ναι. Φαίνεται πολύ κλούβα. Νύχτα. Θα βάλουμε καλοκαίρι συννεφιά με βροχή. Καλοκαίρι βροχερός. Χειμώνας καλός, χειμώνας συννεφιά με βροχή. Χειμώνας συννεφιά με βροχή. Δεν έχει χιόνι για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τη φάση. Χειμώνα συννεφιά που βρέχει. Θα βάλω αυτό. Ωραία. Αυτά ας το κάνουμε. Βρεγμένο, ας το βάλω βρεγμένο να δούμε. Ναι. Θα βάλουμε βρεγμένο να δούμε. Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε ομάδες και τα λέμε όταν ξεκινήσει το παιχνίδι. Έπρεπε να βάλουμε Σωτηρακόπουλο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν βάλαμε Σωτηρακόπουλο. Γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν το σκέφτηκε κανείς το δικαίωμα μας, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Τα γήπεδα είναι πάρα πολύ όμορφα. Ο Χλωτάπητας είναι πολύ όμορφος. Γενικά μοιάζει πολύ αληθινό και πολύ όμορφο το προφέτος. Ακόμα καλύτερο, πολύ καλή αναβάθμιση στα γραφικά. Όλα έτοιμα. Έχεις και under. Επειδή παίζουμε σε τουρκικό. Σέντρα στο Μανολά, 3-1. 3-0. Οκ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Για να δούμε.
Τον έχει βάλει στην πλάτη, Τζέκο, το χάσε. Το χάσε γιατί... γιατί είναι Έντιν Τζέκο. Μπάλα ρε, να τη δω. Βιάστηκα. Και κάνει εδώ τον Άλισον, δεν τα καταφέρνει όμως. Ο Όλσεν του είπανε... χάσαμε τον Άλισον, θέλουμε να κάνεις τέτοια πράγματα. Αλλά δεν το έχει τόσο πολύ. Παρά λίγο. Τέλος του πρώτου μηχρόνου. Λίγα πράγματα όπως είδες στο πρώτο μήχρονο είναι δύσκολο. Το παιχνίδι θέλει δουλειά. Όχι σαν παιχνίδι, εννοώ πρέπει να δουλέψεις για να βρεις φάσεις, για να βάλεις γκολ. Είναι δύσκολο μέχρι τώρα. Το ανακαλύπτουμε και με σιγά σιγά. Έχει πολύ καλό ρυθμό πάντως. Ναι, έχει ρυθμό, έχει ωραίο ρυθμό. Δηλαδή. Ούτε γρήγορο ούτε πολύ. Αυτό, ό,τι είχαμε δει και στο demo, ούτε γρήγορο. Ναι. Σωστό. Πολύ σωστό demo, για να μην θα γίνει δεύτερο. Ω, την πρόλαβε. Ο Χριστός και η Παναγία, τι σου ήταν αυτό. Περάσαμε ευκαιρία τώρα εδώ. Γιατί δεν την προλαβαίνεις ρε Ντεπάι, τι άλλο να κάνεις δηλαδή, άμα δεν μπορείς να προλάβεις εκεί. Έλα ρε, ήταν μεγάλη ευκαιρία τώρα εδώ. Παιδιά, δολοφονία. Στην μπάλα ρε μεγάλε. Δολοφονία από τις λίγες στο τέλος. Αλλά νομίζω δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γι' αυτό το παιχνίδι. Ναι, τέλος 0-0. Παράταση. Παιδιά, ήταν πολύ δύσκολο. Τι παράταση ρε. Πρώτες εντυπώσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος με το demo. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ίσως λίγο ένα τάκ πιο γρήγορο νομίζω το παιχνίδι. Ένα τάκ. Πολύ λίγο. Σε κάποια στριψίματα νομίζω τον παιχνίδι και αυτά. Όχι τόσο πολύ στο ρυθμό και αυτά. Δύσκολο, όπως βλέπετε, δεν κάνανε πολλές φάσεις. Ο Κώστας είχε περισσότερα σουτ, αλλά και αυτά δεν ήταν κλασικές ευκαιρίες. Yeah. Ήταν δύσκολο να βγάλουμε εύκολα φάσεις. Είναι καλό αυτό από τη μία. Από την άλλη, εντάξει, είναι και δεκάλεπτος αγώνας, πρέπει να γίνονται περισσότερα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι είναι και λίγο το ότι μαθαίνουμε ακόμα το παιχνίδι. Πάμε να δούμε στο δεύτερο παιχνίδι τι θα γίνει. Μπορεί να πάρουμε και λίγο καλύτερες ομάδες και να βγει πιο παραγωγικό αποτέλεσμα στο δεύτερο. Για να δούμε και, να δούμε και την τελική ετοιμιγωρία για το παιχνίδι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, Emirates Stadium, έχουμε Arsenal. Παρί και έχουμε βάλει και χιονάκι για να δούμε πώς είναι με το χιόνι. Κάτω δεν έχει ούτως ή άλλως κάτι ιδιαίτερο, αλλά έχει το χιόνι που πέφτει. Ο Peter Drury είναι σχολιαστής. Χωρίς λόγο το από αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεύτερος αγώνας. Πήραμε λίγο πιο καλές ομάδες. Θα δούμε πώς θα πάει. Για να δούμε. Νομίζω δεν χρειάζεται να ξαναδούμε το entrance. Πολύ όμορφο βέβαια το Emirates. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ωραία πράγματα. Για να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι. Μπαμαγιάνγκ φεύγει. Θα κρατήσει όμως. Βρίσκει και το Ράμσεϊ. Η Ουόμπι! Πρώτη ευκαιρία. Καλά, ωραία πραγματάκια, ωραία πραγματάκια. Μπεγερίν. Τι πάσα ήταν αυτοί όπου να είναι, πάλι εδώ βλέπουμε. Κατά λάθος. Με αυτοπεποίθηση στα ουράνια. Τι βλέπουμε, ναι. Πω, έφυγε κουτουλίδι εδώ πέρα, βλέπετε αυτά. Ναι, δεν μένουν να συγχώρετε το ότι μπορείς να μπει στη φάση όπως να είναι. Εδώ τσίπησε την μπάλα και πολύ σωστά είναι φάουλ, γιατί κεφαλιά θα μπορούσε να πάει πλάγιο. Πολύ ρεαλιστικό σφύριγμα. Από εδώ. Και πολύ ωραίο λάθος. Και ο Μπαμιγιάνγκ δεν τα συγχωρεί αυτά γιατί σκάβει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το πρώτο γκολ του βίντεο είναι Pierre-Emerick Aubameyang. Μια ευγενική χορηγία του Μαρκίνιος. Εντάξει παιδιά, και κοβλίτ. Παναγία μου, τι πήγε να βάλει. Και θα το βάλει. Και θα και το θα βάλει. Θα βάλω, και κοβλίτ. Κιλιάν Εμπαπέ, Φλωτάν. Πολύ γρήγορα σου φάρισε. Που εκεί που δεν είχαμε γκολ, έχουμε ήδη δύο πολύ γρήγορα. Και φυσικά δεν είναι offside. Καβάνι θα το βάλει, 2-1. Το γυρίζει πάρει. Απίστευτο! Απίστευτο! Πολύ εκτεθειμένη! Λάθος μπαλιά,
Χαιρετήκαν πολύ εκτεθειμένοι. Ρεαλιστική άρση. Μουστάφη εκεί, εκπληκτικό τάκλι. Πολύ ωραία παλιά, περνάει ο Μονρεάλ, γυρίζει και την μπάλα. Κρίμα. Ήταν ωραία ανάπτυξη. Πολύ ωραία ανάπτυξη, θα το κλέψουμε του Μουστάφη. Δεν βγήκε όμως το γκολ. Γιατί δεν κάνεις την κίνηση όλη. Άρε Ράμσεϊ. Άρε Ράμσεϊ εκεί. Έπρεπε να κάνει την κίνηση από πίσω, από την άμυνα. Θα βγει ωραίο το κουνάκι με τον Αμπαμαγκιάνγκ. Δεν έκανε ολοκλήρη την κίνηση. Έχουμε την κατοχή, αλλά το έχουμε πληρώσει. Γιατί η Παρή βγαίνει στις αντεπιθέσεις. Έχουμε φάει και κοβλίτς. Αυτό δεν το λέμε. Αφήνουμε απ' έξω. Εντάξει, μου έκανε ένα δώρο γκολ. Του έκανα ένα ουσιαστικά με τον κοβλίτς και έχει βάλει και ένα με ωραία αντεπίθεση. Για να μην θα γίνει στο δεύτερο μήχρονο, σίγουρα έχουν πιο πολλά γκολ στο παιχνίδι. Η Μαρία, μην πας πάμε στην μπάλα, ρε, άστο. Φεύγει ο Μπαμαγιάν και πάλι. Ευκαιρία. Πολύ ωραίο πλασί και ισοφαρίζει. Πιέρε Εμερικ ο Μπαμαγιάν. Αυτό που ακριβώς θέλει ένας προπονητής από αυτόν τον παίκτη. Να φεύγει βέλος στην αντεπίθεση. Να μην συγχωρεί κανένα λάθος. Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα. 2-2. Ξαναπίνει το παιχνίδι η Αρσεναλάρα. Πάμε. Μπουφόν, αγόρι μου. Τι κάνει ο Μπαμπέ, παιδιά. Περνάει η μπάλα μέσα στην περιοχή. Πολλά πράγματα θέλει να κάνει ο Νεϊμάρ. Τι παιδιά, τι γίνεται, δεν μπορώ να το κόψω αυτό το πράγμα. Λένο! Γιατί δεν μπλοκάρει. Τι βλέπουν τα μάτια μου, παιδιά. Τι έγινε σε αυτή τη φάση ακριβώς. Έβγαινε και ποδιά και ο Μπεγερίν με τα τέτοια. Ό,τι ήθελε τρώγανε εκεί πέρα. Απίστευτο, παιδιά, το πως παίρνει τα φάουλ και περνάει. Έχεις βρει το με τα φάουλ, είναι πανεύκολο, ε. Ναι, λέει. Είναι τόσο εύκολο. Mm. Γιατί? Δεν είναι εύκολο, έχω Νεϊμάρ. Πάρα πολύ εύκολο εδώ. Το περίμενα γιατί τον άκουγα που έπαιζε και έβαζε φάουλ στον demo. Αλλά λέω, ας μην του βάλω παίκτη. Πάμε, Γιάνγκ το σουτ! Το βάλε μέσα 3-3! Μπράβο, Μπουφόν! On goal από Μπουφόν 3-3! Έχω απίστευτο παιχνίδι, παιδιά! Μπράβο, Μπουφόν! Απίστευτο! Απίστευτο παιχνίδι! Ό,τι χειρότερο είναι ο Μπουφόν! Το έκανα τον ντάμι ότι θα έδινα στον Μικηταριάν. Έκανα το σουτ. Μπουφόν. Πολύ ωραίο, Ζιλ. Μπαμεγιάνγκ! Απίστευτο 4-3! Τέταρτη κανονιά 4-3, απίστευτα πράγματα! Χατρίκ ο Μπαμεγιάνγκ! Πολύ ωραία κρατήσε την μπάλα με Κιταριάν, απελευθερώθηκε ο Μπαμεγιάνγκ! Και πια ένα απίστευτο ψαλίδι! Τρομερό παιχνίδι! Τα έχετε δει όλες αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι δεν είδαμε στο πρώτο. Φάουλ απευθείας, ψαλίδια, λάθη. Αυτό γκολ. Απίστευτα εδώ κρατήθηκε. Τρομερό ανάποδο ψαλίδι τον Μπαμεγιάνγκ. Απίστευτο παιχνίδι. Και απόλαυση, δηλαδή δεν είναι ότι δεν είναι να έχουν μπει τα αυτά τα γκολ, ότι μπαίνουν εύκολα. Έχουμε δουλέψει για αυτά τα γκολ. Και οι δύο πιστεύω. Πιο μακριά. Ένα λεπτό λέει. Τέλος. Ρε, έφερε 7 γκολ, δεν έπαιζε λίγο. Όντως, αυτό είναι ένα κακό. Αυτό ήταν ένα από τα κακά. Πάμε στο μενού για να κάνουμε τη σύνοψή μας. Λοιπόν. Τι έχεις να πεις, εσύ αρχικά, για το προ. Σ' άρεσε. Ναι, πάρα πολύ. Κάτι άλλο. Κάτι πιο λεπτομερές, θες να το πεις ή θα μείνεις αυτό. Είναι πιο ωραίο gameplay. Πιο λεπτομερές, ναι. Έλα, δεν θέλεις να το αναλύσεις παραπάνω. Χαίστηκε. Έχει ωραίο gameplay. Θα συμφωνήσω παρόλα αυτά. Εγώ είμαι YouTuber. θα συμφωνήσω παρόλα αυτά. Έχει όντως πολύ ωραίο gameplay. Παιδιά, εντάξει, από δύο παιχνίδια σίγουρα δεν μπορείς να καταλάβεις. Θέλει χρόνο το παιχνίδι, αλλά. Θέλει χρόνο και αξίζει χρόνο. Οπότε θα τον κερδίσει το χρόνο. Δηλαδή θέλω να παίξω το παιχνίδι, θέλω να δω και πώς είναι το My Club, θέλω να δω και πώς είναι τα υπόλοιπα game modes. Σίγουρα να πούμε τα αρνητικά δεν είναι στο gameplay. Είναι στο ότι δεν έχει κάποια licenses. Είναι ότι πρέπει να
σε εισαγωγικά να παιδευτείς λίγο, γιατί ούτε καν παιδεύεσαι. Άλλοι είναι αυτοί που παιδεύονται, αυτοί που τα φτιάχνουν και είναι και στο Wii Ελλάς που θα έρθει και από εκεί κάποιο patch με ξένες ομάδες, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και το ελληνικό για όσους θέλουν να κατεβάσουν ελληνική Super League, θα έρθει και από εκεί. Υπάρχουν και πολλά ξένα data pack τα οποία μπορείτε να τα κατεβάσετε και να περάσετε ομάδες και ολόκληρα πρωταθλήματα που δεν τα έχει μέσα. Εννοείται ένα από τα πρώτα είναι που βγαίνει η Premier League. Ήδη έχω δει βιντεάκια που υπάρχουν από άτομα που έχουν ανεβάσει φανέλες και badges για να φτιάξετε Premier League και αυτά. Ψαχτείτε στο ίντερνετ, μπορείτε να τα βρείτε όλα και πολύ απλά από τον υπολογιστή σας το περνάτε στο στικάκι, βάζετε το στικάκι στο PlayStation και θα ακολουθήσετε, έχει οδηγίες και μπορείτε πολύ απλά να περνάτε τις ομάδες. Οπότε δεν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό, είναι ένα πρόβλημα, σας βάζει σε μια μικρή δουλίτσα, αλλά νομίζω είναι πολύ εύκολο να αποκτήσετε ό,τι licenses θέλετε για το Pro. Στα του gameplay δεν βρήκα κάτι άσχημο, έχει πολύ ωραίο ρυθμό, έχει ωραία animation, τα animation της μπάλας είναι καταπληκτικά, τα shoot είναι πολύ διαφορετικά, το οποίο ήταν ένα θέμα στα προηγούμενα Pro, τα έβλεπα όλα λίγο, ήταν copy-paste, πλέον υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στα shoot και όπως είδαμε γίνονται πολλά και διαφορετικά πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Νιώθεις αυτή την ελευθερία και για μένα σε ένα ποδοσφαιράκι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να παίζεις και να νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και να μπορείς να βγάζεις διαφορετικές φάσεις ώστε να μην γίνεις και προβλέψιμος. Νομίζω αυτά τα έχει το προφέτος, αξίζει όπως είπα το χρόνο. Το μόνο αρνητικό που βρήκαμε στο gameplay ήταν ότι τελείωνε το παιχνίδι και έδινε ένα λεπτό καθυστέρηση όπως τώρα, ας πούμε. Βάλαμε 7 γκολ και δεν είχε καθυστέρηση. Τα 7 γκολ, δηλαδή 3 με 4 λεπτά καθυστέρηση είναι το λιγότερο που μπορείς να δώσεις. Δεν είχαμε κάνει αλλαγές βέβαια, αλλά και τα γκολ κανονικά πρέπει να μετράνε. Αλλά είναι το μόνο αρνητικό που βρήκα μέσα στο παιχνίδι. Δεν βρήκα κάτι άλλο αρνητικό για το παιχνίδι. Φέτος πιστεύω αξίζει πάρα πολύ να του δώσουμε χρόνο, να δούμε πώς θα πάει και το Pro. Σίγουρα θα βλέπουμε στο κανάλι και τα δύο παιχνίδια. Για τις σειρές θα τα συζητήσουμε σε άλλο βίντεο, δεν θα τα πούμε σε αυτό το βίντεο, αλλά έρχεται βίντεο να το περιμένετε που θα συζητήσουμε για το κανάλι γενικά και πώς θα πάνε οι σειρές. Αλλά πιστεύω στο κανάλι κάποια σειρά θα υπάρξει σίγουρα, αν όχι δύο, σίγουρα μία σειρά με Pro θα υπάρξει γιατί αξίζει. Προσωπικά εγώ θα το έπαιζα, οπότε εφόσον θα το παίξω μόνος μου, πιστεύω ότι ωραίο είναι να το δείτε. Ναι, δεν ακούστηκε σωστό, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Πιστεύω ότι είναι ωραίο να το δείτε, να κάτσετε να παρακολουθήσετε μια σειρά με Pro. Πιστεύω αξίζει. Αν έχετε την οικονομική δυνατότητα και σας αρέσουν και τα δύο παιχνίδια, πάρτε το. 1000% αξίζει το παιχνίδι για μένα. Δεν, είναι πραγματικά η ειλικρινή μου άποψη. Δεν μου έχει πει κάποιος να το πω αυτό. Δεν με έχουν ψήσει, δεν με έχει ψήσει κάτι άλλο. Πραγματικά έπαιξε το παιχνίδι και μου αρέσει. Φαίνεται πολύ ωραίο. Όπως είπαμε για τα licenses και όλα αυτά, θα τα βρίσκουμε και ό,τι μαθαίνω μέσα από τα βίντεο θα σας το δίνω στο description. Αν βρίσκω κάποιο καλό data pack το οποίο αξίζει να το κατεβάσετε ή το ζητάτε ή όταν βγει η ελληνική Super League θα το μάθετε, θα σας ενημερώνω γι' αυτά. Οπότε μην ανησυχείτε, μην νομίζετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Μπορείτε πολύ εύκολα, όπως είπα, να περάσετε τα αρχεία και να έχετε πολλές ομάδες, πολύ περισσότερες ομάδες στο Pro. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, like αν σας άρεσε το βίντεο. Πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια αν παίξατε το full game και πώς σας φάνηκε και αν θα το αγοράσετε ή όχι, ή όχι τώρα, αν θα το αγοράσετε στο μέλλον. Πείτε μου λοιπόν την άποψή σας κάτω στα σχόλια, θέλω να την ακούσω πραγματικά, να δω και από εσάς τις δικές σας εκτιμήσεις για το παιχνίδι. Δεν έχω άλλο αέρα. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο, subscribe αν δεν είστε εγγεγραμμένοι και βρίστε λίγο τον Κωστάκη στα σχόλια από κάτω. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο, μέχρι τότε, γεια χαρά!